Εκλογέ κοινοβουλευτικά θα έχουν την πλειοψηφία. Mm -hmm. Ευρωεκλογέ είναι αυτέ. Τι θα γίνει, ε, Πρώτα απ' όλα, πιστεύω θα είναι τέτοιε εξελίξει στο εσωτερικό των κομμάτων που η, η ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και σε ό,τι θα έχει απομείνει από το πασόκ του κυρίου Βενιζέλου θα γίνει. Από μέσα. από μέσα. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση νομοθετεί όποτε νομοθετεί και δεν κάνει πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οριακή πλειοψηφία των 150 και πλακώνονται και όλες μεταξύ τους, παίρνουν νομοσχέδια πίσω, τα κρύβουν ένας από τον άλλον, πλακώνονται υπουργοί ε, της κυβέρνησης προερχόμενοι από τα δύο διαφορετικά κόμματα ε, live στη Βουλή ή και ο υπουργό με τον υφυπουργό, τα έχουμε δει, βλέπουμε ότι είναι, ε, δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να κυβερνήσουν μετά από ένα αρνητικό για αυτού αποτέλεσμα σε εκλογές, Μες. τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα. Ενδεχόμενο σε μια λογική διαφορά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ να συνεννοηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί και να πούν με εξαίρεση κάποια κόμματα τα οποία εσεί. Θα αποκλείσετε και καταλαβαίνουμε όλοι ποιοι, ποιο θα είναι αυτό ή ποια θα είναι αυτά. Με άλλον Πρωθυπουργό να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασία και με τον Αλέξη και με τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο όπω θυμόμαστε όλοι παίχτηκε ανάμεσα στι δύο εκλογέ ναι. του Μαου και του Ιουνίου ναι. του 2012. Τότε είχε γίνει μια πρόταση προ τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ορισμένου όρου. Μόλι έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτού του όρου, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να κυβερνήσει, και καλά θέλει να κάνει ορισμένα πράγματα για τη χώρα. Αν αυτά τα πράγματα για Τη χώρα ε, μπορούσαν να γίνουν από τα άλλα κόμματα, θα τα είχαν κάνει ήδη. Οπότε δεν βλέπω πολλέ πιθανότητε σε τέτοιου είδου ε, συνενέσει. Κάτι τελευταίο. Ε, είχα πάει για τι ανάγκε του ρεπορτάζ πριν από ε, περίπου 1,5 χρόνο σε έναν πολιτικό, ο οποίο έχει διατελέσει και πρόεδρο κόμματο και πρωθυπουργό. Καταλαβαίνετε ποιο μπορεί να είναι. Και μου είπε κάτι το οποίο βλέπω ότι μπορεί να επιβεβαιωθεί. Δεν το πίστευα τότε. Ήταν στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Μου λέει λοιπόν με την εμπειρία που έχει αυτό ο άνθρωπο, εγώ. Θα σου κάνω μία πρόβλεψη, μου λέει Γιάννη Παπαγιάννη, και θα με θυμηθεί ότι θα πέσω μέσα. Δεν κάνω την πυθία, από εμπειρία τα λέω. Η κρίση θα φάει τρει κυβερνήσει. Και μιλούσε τότε επί κυβέρνηση Παπαδήμου. Η κυβέρνηση Παπαδήμου μα τελείωσε. Κάποια στιγμή θα μα τελειώσει και η κυβέρνηση Σαμαρά. Είναι νομοτελειακό αυτό μέσα στην κρίση. Ο πολιτικό που μου τα έλεγε αυτά μιλούσε και για μία ακόμα κυβέρνηση. Η οποία ενδεχομένω να είναι κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένω να είναι άλλη κυβέρνηση συνεργασία. Έχουμε... Γιατί το αναφέρω αυτό. Για κυβέρνηση Παπανδρέου. Βεβαίω. πρωί... είναι μία-δύο-τρει. Ναι, όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν θα μετά τη χώρα, την κυβέρνηση θα, Παπανδρέου. Θα, θα βγάλει η τη την κρίση. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά οι κυβερνήσει είναι για να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν. Σωστό, έτσι Εμεί δεν θέλουμε να έρθουμε να κατσικωθούμε στο σβέρκο των ανθρώπων. Θέλουμε πέντε πράγματα να κάνουμε για τη χώρα. Μου αρέσει πολύ αυτό που λέτε, αγαπητέ συνάδελφε. Οι κυβερνήσει έχουν ένα όριο. Από εκεί και πέρα ξεφεύγει το πράγμα και δεν είναι και σε θέση ο πολιτικό να αποδώσει. Μου αρέσει πολύ αυτό που είπατε. Θα τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, χρειάζεστε σταυρό, έτσι, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ. Να το λέμε αυτό γιατί ο κόσμο δεν το ξέρει. Βράσω. Ε, καλή επιτυχία και σε εσά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Σα ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κυρίτσι Πάμε τώρα στην κυρία Ειρήνη Δημοπούλου.